Ικανοποιητικά κρίνεται σε αυτήν την πρώτη αναγνωριστική μεν, αλλά ουσιαστική φάση λειτουργίας των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Πελοποννήσου μετά τη συγχώνευση των ΤΕΗ με το Πανεπιστήμιο, η λειτουργία του στη νέα εποχή, αφού τα όποια μικροπροβλήματα μοιάζει να αντιμετωπίζουν. Αυτό δεν ήταν μια διαδικασία η οποία χαρίστηκε στα πρώην ΤΕΗ για την πλειοψηφία αυτών των τμήματων, αλλά ήταν μια διαδικασία την οποία την κερδίζαμε χρόνο με το χρόνο. Και εδώ στο πρώην ΤΕΗ είχαμε φτάσει σε υψηλό επίπεδο και στο επίπεδο του διδακτικού προσωπικού και στο ερευνητικό κομμάτι, καθηγητές και τα τμήματα. Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη εμπειρία στα ελληνικά δεδομένα, συγχώνευση ιδρυμάτων. Άρα η συγχώνευση του πρώην ΤΕΗ Πελοποννήσου με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ναι μεν εμείς τη χαρακτηρίζουμε ομαλή, γιατί δεν υπήρχαν προβλήματα πριν αποφασιστεί και πριν γίνει επίσημη αυτή η συγχώνευση. Παρ' όλα αυτά όμως, κάθε νέο, όταν ενώθηκαν δύο ιδρύματα μέχρι να βρούμε τον κοινό βηματισμό, δημιουργεί κάποια προβλήματα που πιστεύουμε ότι αυτά δεν έχουν βγει προς τα έξω, όχι ότι δεν θέλουμε ότι τα κρύβουμε εμείς, αλλά είναι περισσότερα προβλήματα διοικητικής λειτουργίας και διαχείρισης κάποιων θεμάτων. Έχουν προκύψει βέβαια κάποια προβλήματα, τα οποία πρώτα τα ανέδειξαν αυτά οι φοιτητές και προς τιμήν τους, σε σχέση με κάποιες ελλείψεις καθηγητών, για το οποίο θέμα πιστεύουμε ότι σύντομα θα έχει λυθεί. Κάποια εργαστηριακά μαθήματα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν καθηγητές. Έχει καθυστερήσει κάποια προκήρυξη. Πιστεύω ότι θα λυθεί σύντομα, ναι. Δεν υπάρχει κίνδυνος στο να χαθεί το εξάμηνο. Έτσι, έχουμε περιθώρια και την νεκρή περίοδο μεταξύ του χειμερινού και του αερινού εξαμήνου. Άρα, εκεί μπορούμε να ρυθμίσουμε τα θέματα. Δεν τίθεται θέμα ακύρωσης μαθημάτων εξαμήνου. Η αρχή λοιπόν μπορεί να φαίνεται δύσκολη, η συνέχεια όμως προδιαγράφεται κάτι περισσότερο από καλή. Αξίζει να σημειωθεί πως στα τμήματα της Καλαμάτας υπάρχουν πάρα πολλοί σπουδαστές που παρακολουθούν ήδη τα μαθήματα και συγκεκριμένα στο τμήμα Γεωπονίας 230 άτομα, διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών 390, επιστήμης διατροφής και διαιτολογίας 150, επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων 160, λογιστικής και χρηματοοικονομικής 210 και λογοθεραπείας 110 σπουδαστές. Έχει αλλάξει η διαδικασία των εγγραφών τα τελευταία χρόνια. Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει και ο φυσικός φάκελος. Άρα έρχονται πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, οι φοιτητές καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους. Η εικόνα είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των φοιτητών που πέρασαν στα τμήματα της Καλαμάτας έχουν εγγραφεί και οι περισσότεροι, όπως θα δείτε και έξω, έχουν ξεκινήσει και παρακολουθούν τα μαθήματά τους. Ποσοτικά δεν έχουμε δει κάποια διαφορά. Ανέκαθεν, ο αριθμός των φοιτητών των τμήματων της Καλαμάτας ήταν υψηλός. Βέβαια, το Υπουργείο πάντα μας δίνει περισσότερο αριθμό φοιτητών από αυτό που εμείς ζητάμε, και εκεί είναι ένα θέμα, γιατί τις ανάγκες, τις δυνατότητες μάλλον που έχουμε εμείς, τις γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά όμως παρατηρείται ότι τα τμήματα της Καλαμάτας για πολλούς λόγους γίνονται εγγραφές και οι φοιτητές βρίσκονται, η πλειοψηφία αυτών βρίσκονται μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου, εδώ στο κόμβο του Αντικαλάμου, όπως τον χαρακτηρίζουμε, και παρακολουθούν τα μαθήματά τους. Όλα αυτά τα χρόνια, όπως και τελευταία κυρίως, ζήτημα έχει ανακύψει με τα επαγγελματικά δικαιώματα, που σύμφωνα με τον Δημήτρη Πετρόπουλο δεν υπάρχει θέμα όσον αφορά στους αποφύτους. Δεν αλλάζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα που είχαν κατοχυρωθεί για τα προηγούμενα τμήματα του πρώην ΤΕΗ. Ειδικά για το τμήμα της Γεωπονίας, που εγώ είμαι καθηγητής, το τμήμα της Γεωπονίας στην Καλαμάτα είναι πενταετής φοίτησης από φέτος, αντίστοιχο με τα υπόλοιπα γεωπονικά τμήματα στην Ελλάδα.